Παρακαλώ, Δημαρχέ. Και να ετοιμάζει το φίλος μου ο κ. Σμυρνιώτης. Πού είναι? Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κύριε Υπουργέ, παρακολουθώντας την τοποθέτησή σας, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι αν λύσουμε τα οργανωτικά ζητήματα, αν λύσουμε τα ζητήματα τα νομοθετικά, και ομονοήσουμε σε ορισμένα ζητήματα, θα μπουν τα πράγματα σε μία σωστή βάση και θα λύσουμε το θέμα. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζουμε εδώ πέρα ότι εδώ και μία εικοσαετία, διαχρονικά δηλαδή, συζητάμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, η οποία έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται και η οποία δημιουργεί προβλήματα και αναδεικνύεται σε παράγοντα συνεχούς υποβάθμιση του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής, της δημόσιας υγείας. Και το πρόβλημα αυτό σε ορισμένες περιοχές παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις. Να σας πούμε ότι στον πύργο, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο, τα σκουπίδια είναι στους δρόμους. Να πούμε αυτά που ζει η Αττική και που προηγουμένως αναφερθήκανε. Να πούμε στα νησιά τι γίνεται. Και να πούμε ότι στην πόλη μου, στην Πάτρα, ότι ο Χιτά είναι σε οριακό σημείο, θα έπρεπε να είχε κλείσει και καθυστερεί η εναλλακτική λύση. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι, θα τρέχουμε. Τρέχουμε όλοι μας, όλοι οι δημοτικές αρχές, πλην όμως το τέλος το αποτέλεσμα δεν βγαίνει. Και επειδή δεν είναι θέμα τεχνοκρατικό, δεν είναι θέμα κάποιου σχεδιασμού, επί χάρτου λύνονται πολλά ζητήματα και όταν μιλούμε τα λύνουμε όλα, στην πράξη όμως θα πρέπει να αναζητήσουμε γιατί επί τόσα χρόνια, αφού το έχουμε τοπίσει, σε ποιος δήμος, για παράδειγμα, δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα. Ποια περιφέρεια, ποια παλιά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, ποια κυβέρνηση. Γιατί δεν είχαμε αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, γιατί ζούμε αυτή την κατάσταση, τι μεσολάβησε. Συστηματικά, τόσο σε επίπεδο κυβερνήσεων, όσο και στο επίπεδο της ΣΚΕΔΕ, ξεχνούμε το βασικό παράγοντα που στέκεται εμπόδιο. Ποιος κερδίζει από το ζήτημα γύρω από το θέμα των σκουπιδιών. Και έχουμε αυτά τα προβλήματα επί μία εικοσαετία. Ποιο είναι το εμπόδιο για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα? Εμείς εξ αρχής τοποθετούμαστε και λέμε ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι για το κεφάλαιο το ζήτημα των σκουπιδιών είναι φλέβα χρυσού. Ποιος δεν το καταλαβαίνει αυτό? Γιατί έχουμε συνεχώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετικές διρεκτίβες, οδηγίες, εφαρμογές στα κράτη-μέλη? Ποιος ο λόγος? Ανάλογα με την κυριαρχία των οικονομικών συμφερόντων στο κεφάλαιο, έχουμε και την αντίστοιχο προσανατολισμό. Παλιότερα μας κάνανε αναλύσεις ότι πρέπει να φτιάξουμε χώρους υγειονομικής σταθής. Ξαφνικά αυτό εγκαταλείφθηκε. Μετά μας είπαν ότι θα πρέπει να κάνουμε εργοστάσια φαραωνικά. Εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Τώρα εξαφανίστηκε αυτό. Σήμερα μιλούμε για ανακύκλωση, όπου κάνουν επενδύσεις άλλες πολυεθνικές, οι οποίες θέλουν να αναπτύξουν τα κέρδη τους. Γιατί είναι σταθερό σίγουρο κέρδος. Πλην όμως όλοι αυτοί που θα κερδίζουν, από κάπου πρέπει να παίρνουν τα κέρδη τους. Και τα κέρδη δυστυχώς έρχονται να τα παίρνουν από το λαό μας. Μπορεί ο λαός μας σήμερα να πληρώνει τέτοιου είδους ανταποδοτικά τέλη? Σε τι συμβάλλει η κεντρική κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα? Για ποιο λόγο θα πρέπει να πληρώνουμε την ανταπόδοση? Για ποιο λόγο θα πρέπει να πληρώνουμε τέλη ταφής? Για ποιο λόγο θα πρέπει να πληρώνει, όπως λέμε, ότι αυτός που θα δημιουργήσει σκουπίδια να πληρώνει? Ποιος θα πληρώσει, ο άνεργος, ή δεν πρέπει να παράγει τίποτα? Η φτώχεια? Τι χρήματα επιστρέφουν από τον κρατικό προϋπολογισμό στον χώρο αυτών σε ζητήματα υποδομών? Θα μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση, θα μιλήσουμε για το προσωπικό. Με ποιο προσωπικό θα πάμε? Βάζουμε στόχους και λέμε ότι θα πάμε με 50% την ανακύκλωση. Μάλιστα, εμείς έχουμε κδάει στην Πάτρα και θέλουμε να το πάρουμε και να το κουμαντάρουμε εμείς και να αυξήσουμε την ανακύκλωση. Με τι προσωπικό? Με οκταμηνίτες, με πενταμηνίτες, με δίμηνα? Με ποιο στελεχικό δυναμικό? Με ποια χρήματα? Στο μιλητό και στο σχεδιασμό μπορεί να μπαίνουν, αλλά στην πράξη είμαστε πολύ μακριά. Άρα λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, αν μπορείτε ολοκληρώνω, να βάλω ότι κινούμαστε τα βασικά τουλάχιστον. Αγαπητοί συνάδελφοι, και στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο δρόμος της ανάπτυξης ακούγεται συνεχώς, σε όλο το συνέδριο. Το οποίο όμως δίνει και υλοποιείται. Και φέρνει αποτελέσματα, τις συνέπειες τις οποίες τις βιώνουμε. Τις βιώνουμε και στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τις βιώνουμε ως ζωή, τις βιώνουμε ως τα πάντα. Υπάρχει και η άλλη λύση.
Η άλλη λύση όμως κινείται σε άλλη κατεύθυνση. Και να με συγχωρείτε, να μας επιτρέψετε να ακούσετε τουλάχιστον ένα σημείο της άλλης λύσης. Και η άλλη λύση είναι επιτέλους ότι δεν είναι οι πρωταγωνιστές στο κεφάλαιο. Καρφί δεν τους καίγεται αν θα διαχειριστούμε σωστά τα σκουπίδια ή όχι. Αυτό που, ή αν θα έχουμε περιβάλλον καλό ή όχι. Αυτό που τους ενδιαφέρει να τα οικονομήσουν. Business κάνουν οι άνθρωποι. Εμείς τι κάνουμε. Άρα εμείς ερχόμαστε και λέμε, όσο η οικονομία θα βρίσκεται στα χέρια αυτών, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Βήμα παραπέρα δεν θα κάνουμε. Αλλαγή του κουμανταδόρου στην οικονομία. Ποιος είναι ο άλλος που είναι. Αυτός που χτίζει τη χώρα μας. Αυτός που χτίζει τις πόλεις μας. Εμείς εδώ πέρα ήδη. Εμείς δεν χτίζουμε τους δήμους μας. Γιατί είναι καλύτεροι το επιχειρήν, το οποίο θέλει να βρίσκει φρέσκο, ωραίο χρήμα. Και εμείς δεν ξέρουμε να κάνουμε κουμάντο. Ποιος από εσάς δεν κάνει κουμάντο. Μπορούμε να κάνουμε κουμάντο. Μπορούμε. Σε ποια βάση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η βάση αυτή θα πρέπει να είναι σε άλλη εξουσία και η εξουσία θα πρέπει να είναι λαϊκή. Μην καθόμαστε και το κοιτάζουμε σαν κάτι το φοβερό. Δεν θα κάνουμε βήμα μπροστά εάν δεν αλλάξουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Θα σας καταθέσω και την ομιλία μου. Ναι. Λέω εγώ όμως ότι όταν συζητούμε 24 ώρες εδώ μέσα και όταν έρχεται η ώρα να ακουστεί ο άλλος πόλος, γιατί εμείς, δύο πόλοι είναι. Εμείς ο πόλος της ανάπτυξης που φέρνει και δυναμική παρουσία και ο πόλος της δική μας πρότασης που θα φέρει της, ευτυχία. Της ΚΕΔΕ. Ναι, στη ΚΕΔΕ έχετε και πολύ ΚΕΔΕ προσώπηση. Έχει τη συμβολή της σε αυτά που, βρισκόμαστε. Θα κλείσω. Ούτως ή άλλως σε ένα λεπτό δεν μπορεί να αναλύσουμε εμείς αυτό που αναλύεται από το δημοτικό, από τον ήπιο, από την ημέρα που γεννιόμαστε μέχρι σήμερα, που μπαίνει στο μυαλό μας και μπαίνει στα κύτταρά μας σαν αντίληψη ότι θα πρέπει να πάμε σε έναν δρόμο λες και είμαστε πρόβατα. Πριν όμως σήμερα γνωρίζουμε την κατάσταση, υπάρχει και ο άλλος δρόμος και υπάρχουν και πρόβατα που φεύγουν από το κοπάδι. Και καλό είναι αυτός ο άλλος δρόμος να ακολουθηθεί από όλους μας για να δημιουργήσουμε άλλους δρόμους για να φτιάξουμε επιτέλους τα ζητήματα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Θα ξανακάνουμε συνέδριο του χρόνου. Θα ξαναρθούμε. Εμείς θα επισκεφθούμε και τα Υπουργεία. Ο Δήμος Πατρών είναι έτοιμος. Θα φέρω τη δική μας. Και εσείς είσαστε έτοιμοι. Θα έρθουμε εδώ να δούμε τα αποτελέσματα. Θα δούμε σε πόσο χρόνο θα γίνουν πράξη οι σχεδιασμοί μας. Σχεδιασμοί εμείς είμαστε έτοιμοι να δούμε αν ο κεντρικός κουρβανάς θα δώσει κανένα φράγκο ή θα τα στείλουμε στους δανειστές. Θα τα στείλουμε σε αυτούς που περιμένουν σαν αρπακτικά να αρπάξουν χρήμα για να κάνουν τις business τους. Πέρα από τη ζωή τη δική τους είναι και η ζωή δική μας και του λαού μας. Και όταν μιλούμε για λύσεις, πρέπει να μιλούμε με τη λύση του τι θα πληρώνει ο λαός μας. Όχι λοιπόν στην ανταπόδοση. Όχι στα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσουμε για ποινή, γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση. Ο λαός μας θέλει επειδή δεν βρέθηκε λύση. Επειδή κάθονται και βαλώνουν αυτοί μεταξύ τους τα συμφέροντα τα οικονομικά, θα την πληρώσει ο λαός μας. Κανένα φράγκο. Ενωμένοι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να έχουμε αποτέλεσμα. Όσο θα συνεχίζουμε σε αυτόν τον ρυθμό, και πέρσι τα ίδια λέγαμε για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και πριν 10 χρόνια και πριν 15 χρόνια. Να μην έρθουμε και μετά 15 χρόνια. Ο λαός μας δεν θα πληρώσει φράγκο και δεν πρέπει για τα να κάνουμε ευτυχισμένους αυτούς που θέλουν να κάνουν business και με τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια είναι αναγκαιότερα να τα διαχειριστούμε, αλλά όχι ως φλέβα Χριστού για αυτούς.